Τον καλημέρα μου και ζητώ συγγνώμη για την αναμονή στον πατέρα Αναστάσιο Γκοτσόπουλο. Πατέρα μου, καλημέρα, την ευλογία σας. Καλημέρα σας, κύριε, την ευλογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και μιλάτε, και μιλάτε σήμερα εδώ. Λέγαμε και χθες, έτσι για να το πω τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να μας άκουγε και χθες και να είναι σήμερα στην παρέα μας, ότι είστε ένας ιερέας ο οποίος, όπως λέτε στην επιστολή την οποία στείλατε, επιτέλους θα δικαστείτε μετά από αναβολές, για διάφορους λόγους οι οποίες έχουν γίνει, και ποιο είναι το μεγάλο έγκλημα, ότι λειτουργήσατε στην ενορία την δική σας, την 25η Μαρτίου του 2020, του Ευαγγελισμού δηλαδή, έτσι, από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας μας. Και τι κάνατε, επιτελέσατε το καθήκον σας και κάνατε τη Θεία Κοινωνία. Και θα κάτσετε στο σκαμνί γι' αυτό. Πείτε μας λίγο τη σκέψη σας. Ναι, να θυμίσω ότι πρόκειται για την πρώτη φάση της απαγόρευσης της καραντίνας, όπου από 16 Μαρτίου μέχρι 11 Απριλίου, δηλαδή μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη Κυριακή της Σαρακοστής, ακάθιστο ύμνο, μεγάλο κανόνα, Σάββατο του Λαζάρου, είχε απαγορευτεί όχι απλώς η προσέλευση λαού στην Θεία Λειτουργία, στις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά είχε απαγορευτεί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ενορίες, σε όλα τα μοναστήρια, ακόμα και στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, αν εγώ σε έναν ναό σαν τον Άγιο Δημήτριο, ή μεγαλύτερο ή μικρότερο, εγώ λειτουργούσα με το γιο μου ψάλτη και με τον άλλο γιο μου ως νεοκόρο, και αυτό ακόμα ήταν παράνομο. Δεν ήταν παράνομο η διασπορά του ιού στην κοινότητα, επειδή θα μαζευόταν πολλοί κόσμος και θα μεταδιδόταν ο ιός, αλλά η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και να μην υπήρχε κόσμος, αυτό ήταν απαγορευμένο. Ήταν κάτι το φοβερό, μοναδικό στην Ευρώπη από την εποχή του Διοκλητιανού, όπως έγραψα. Μόνο τότε απαγορευόταν η τέλεση Θείας Λειτουργίας, μέχρι το 311 που πέθανε ο Διοκλητιανός, και άλλο προηγούμενο υπάρχει στην Αλβανία του Ενβερ Χότζα από το 1967 μέχρι το 1989. Σε καμία άλλη χώρα, σε καμία άλλη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας από τον 4ο αιώνα, ούτε ο Στάλιν, ούτε ο Λένιν, ούτε ο Τσαουσέσκου, ούτε ο Σουλτάνος, ούτε ο Μωάμεθ, ποτέ δεν απαγόρευσαν τη Θεία Λειτουργία. Είναι φοβερό αυτό. Και δεν συνέβη φυσικά σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τώρα με την πανδημία. Και απεδείχθη ότι ήταν τελείως ατελέσφορο και ανόητο, εκτός ότι ήταν βλάσφημο και αντισυνταγματικό για μας η διάταξη αυτή, απεδείχθη ότι μετά που είχαμε πολύ πολύ περισσότερα κρούσματα και θανάτους και πολλή ένταση της πανδημίας, ουδέποτε εφαρμόστηκε πάλι αυτή η διάταξη, αλλά κάποιοι περιορισμοί για τη συμμετοχή του κόσμου. Οπότε απαγορευόταν, δηλαδή δεν ήταν ότι είχαμε κόσμο πολύ στην εκκλησία, η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, πάρα πολύ καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να καταλάβουμε και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί ξέρετε έχουμε την τάση οι Έλληνες να έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Απαγόρευσαν την διενέργεια της Θείας Λειτουργίας. Και τι έγινε, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε τότε? Εσείς κάνατε τη Θεία Λειτουργία, έτσι? Ναι, αρχόνται σε ένα ναό 500 περίπου τετραγωνικών, 300 ο ναός, ο κυρίος ναός, και περίπου 200 τετραγωνικά ο γυναικονίτης. Ήσαν γύρω στα 15 με 20 άτομα για ατομική προσευχή, που επιτρεπόταν η παρουσία πιστών στο ναό για ατομική προσευχή. Μάλιστα. Η τέλεση της λειτουργίας απαγορευόταν. Οπότε εγώ λειτουργήσα κανονικά. Ήρθε κάποιος δημοσιογράφος, τράβηξε βίντεο ένα λεπτό, δημοσιεύθηκε αυτό, και έκρινε σκόπιμο η ελληνική αστυνομία να στείλει τα βίντεο και τις δημοσιευτικές δημοσιεύσεις στον εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να καθίσω στο σκαμνί, να το πω απλά, επειδή λειτουργήσα. Κοινωνήσατε τον κόσμο εκείνη την ημέρα, πατέρα μου? Φυσικά. Έχετε να πείτε κάτι σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο κορονοϊός μεταδόθηκε μέσω της Θείας Κοινωνίας? Κοιτάξτε, εάν ο κορονοϊός μεταδιδόταν μέσω της Θείας Κοινωνίας ή άλλοι ιοί και άλλες μολυσματικές ασθένειες, δεν θα έπρεπε να υπήρχε ιερέα στα νοσοκομεία.
θα έπρεπε την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα να είχε μολυνθεί και να είχε πεθάνει. Αναφέρονται πάρα πολλές για δεκαετίες που υπηρετούσαν οι ιερείς στα λεπροκομεία. Mm-hmm. Ο ιερέας κοινωνάει τον πιστό και μετά καταλύει την υπόλοιπη θεία κοινωνία, όπως όλοι οι ιερείς, mm-hmm. και ακόμα και στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα λεπροκομεία παλαιά που ήσαν, καταλύαμε τη θεία κοινωνία. Θα έπρεπε να είχαμε όλοι, να είχαμε πεθάνει, να είχαμε ολυνθεί. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ αρρώστησα δύο φορές. Μάλιστα. Την πρώτη φορά ήταν του Αγίου Γεωργίου, Αγίου Αρτεμίου, του Αγίου Γερασίμου, Αγίου Αρτεμίου, 20 Οκτωβρίου πέρσι. Ναι. Και τη δεύτερη φορά της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Είχα κάποια, αισθανόμουν μια δυσκολία το πρωί στη Θεία Λειτουργία, κάποια πολύ ήπια συμπτώματα. Λειτουργήσα κανονικά. Ήσαν περίπου στο ναό και τις δύο φορές, επειδή είναι μεγάλες γιορτές, γύρω στις 30-40 άτομα, μπορεί και περισσότερα. Κοινώνησα κανονικά τον κόσμο. Mm-hmm. Πηγαίνω στο σπίτι μου, αυξήθηκαν λίγο τα συμπτώματα. Έκανα τεστ και βρέθηκα θετικός. Μάλιστα. Την πρώτη φορά πιο έντονα, τη δεύτερη φορά της Υπαπαντής πιο ήπια συμπτώματα πέρασα. Mm-hmm. Δεν αρρώστησε, λειτουργήσα κανονικά, κοινώνησα τον κόσμο κανονικότατα, χωρίς μάσκες και όλες αυτές τα καραγιοζηλίκια. Λειτουργήσα κανονικά, κοινώνησα τον κόσμο κανονικά και ουδείς από τους ανθρώπους αυτούς, μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm. γέροντες και γερόντισες, δεν αρρώστησε από αυτό. Όπως και την υπόλοιπη περίοδο κοινωνούσε ο κόσμος, κοινωνούσαμε κανονικά και δεν έπαθε κανένας τίποτα. Άλλος ιερέας στην ορία της πόλεώς μας. 25 Δεκεμβρίου του 2020. Mm-hmm. Πάλι με την... είχε κάποια συμπτώματα, αλλά επειδή ήταν αλλεργικός νόμισε πως ήταν λόγω της αλλεργίας. Ναι. Λειτουργήσε προπαραμονή και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Έκανε κανονικά τη Θεία Λειτουργία. Πήγε στο σπίτι του, επιδεινώθηκε η κατάσταση, βρέθηκε ότι ήταν πράγματι θετικός. Mm-hmm. Αρρώστησε η πρεσβυτέρα του, οι γονείς του, τα πεθερικά του και μου λέει ένας επίτροπος της ενορίας, «Πάτερ», μου λέει, «ούτε μία αγριά δεν έπαθε τίποτα από αυτές που ήσαν στη λειτουργία τις τρεις αυτές μέρες». 23, 24, 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα δηλαδή. Τι έχουμε περάσει. Να θυμηθείτε στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θυμηθώ. Όχι, ζήσαμε. Να θυμηθούμε λίγο. Να το θυμηθούμε. Το 2020, ναι. Επειδή υπάρχουν πολλά έτσι, προπαγάνδα κρατική και παρακρατική όπως έχω γράψει. Mm-hmm. Το Αγίου Δημητρίου του 2020 ήσαν στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργήσαν, εγώ δεν ήμουν αλλά το είδα από την ιστοσελίδα mm-hmm. τα βίντεο. Ήσαν 5 αρχιερείς, λειτουργήσαν. Και ο Άγιος Θεσσαλονίκης, ο άνθιμος, λόγω της ηλικίας, παρίστατο απλώς δεν λειτουργήσε. Ναι. Ήσαν περίπου 20 ιερείς και 4 διάκονοι. Μέσα στο ιερό βήμα, γύρω από την Αγία Τράπεζα, δηλαδή σε μια επιφάνεια περίπου 50 τετραγωνικών, mm-hmm. πόσο είναι η Αγία, το ιερό της, του Αγίου, γύρω από την Αγία Τράπεζα, δηλαδή οι αρχιερείς και οι ιερείς όπως είμαστε γύρω-γύρω, ήσαν γύρω στα 30 άτομα, χωρίς μάσκες, που έψελναν. Αλληλοασπάστηκαν, κοινώνησαν από το ίδιο Άγιο Ποτήριο και να πω και το πιο προκλητικό, ότι ένας από τους αρχιερείς, ο Άγιος Ιερισσού, ήταν ασυμπτωματικός φορέας του ιού. Και μετά από λίγες μέρες, μετά από 2-3 μέρες, παρουσιάστηκε ότι ήταν πράγματι και έγινε θόρυβος ολόκληρος. Mm. Πόσοι ιερείς ασθένησαν, πόσοι ιερείς κόλλησαν, οι αρχιερείς οι άλλοι κόλλησαν, όχι βέβαια, όχι. Ασθένησαν, όχι. Ο Άγιος Λαγκαδά, ο αείμνηστος Ιωάννης, μετά από πολλές μέρες, μετά από 20 μέρες, παρουσίασε την... με καρδιολογικό πρόβλημα. Την ίωση και μετά ξεδίμησε. Αλλά όχι από την... στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, μέσα στο Άγιο Βήμα, όσα άτομα σε τόσο στενό, σε μικρή επιφάνεια, χωρίς μάσκες, με ψαλμωδίες, με αλληλοασπασμούς, να κοινωνήσουν από το ίδιο Άγιο Ποτήριο και κανένας δεν κόλλησε. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Αλλά σε αυτά τα οποία έχουν οι πολλοί στο μυαλό τους είναι ότι εκεί έγινε η υπερμετάδοση και έγινε ο κακός χαμός και νόσησε η μισή Θεσσαλονίκη. Έτσι δυστυχώς είχε περάσει. Γιατί έτσι το είχαν περάσει τα μέσα ενημέρωσης. Πατέρα μου, να σας ρωτήσω λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς σκεφτόσασταν μέχρι τελευταία στιγμή και αμφιταλαντευόσασταν για το αν θέλετε να δικαστείτε, αν θέλετε να πάτε στο δικαστήριο. Ή να αφήσετε τη δικαιοσύνη τέλος πάντων να βγάλει την απόφασή της.
Τι σας έκανε να κάτσετε στο σκαμνί τελικά και απέναντι από τους δικαστές? Κοιτάξτε, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι σε εμάς τους χριστιανούς έχει χαριστεί όχι μόνο το να πιστεύουμε, είναι δώρο λέει, όχι μόνο το να πιστεύουμε στο Χριστό, αλλά και να πάσχουμε γι' Αυτόν. Είναι δώρο του Θεού, είναι χάρισμα, είναι ευλογία, είναι τιμή δηλαδή τον υπέρ αυτού πάσχην, το υπέρ Χριστού πάσχην. Εάν αυτό εφαρμόζει ισχύ για τους απλούς χριστιανούς, πόσο περισσότερο, πόσο μάλλον για εμάς τους κληρικούς που έχουμε τιμηθεί με το ανώτατο, ανώτατη τιμή μέσα στον κόσμο, στην ανθρωπότητα που είναι η ιεροσύνη. Οπότε αν είναι μεγάλη τιμή για έναν ιερέα να ασκηθεί δίωξη επειδή έκανε το καθήκον του, είναι μέγιστη τιμή τυχόν καταδίκη. Είναι πραγματικά έτσι μέγιστη. Το αισθάνομαι. Μπράβο. Αυτό όμως θα δημιουργούσε και δημιουργεί μια άλλη εικόνα προς το λαό. Είναι πρόκληση, όπως γράφω, στην εκκλησιαστική συνείδηση του λαού. Η καταδίκη, η ιερέα, επειδή λειτουργήσε, ναι, του Ευαγγελισμού. Πραγματικά. Είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία. Είναι νομοποίηση του Κέσσαρα να καθορίζει αυτός αν και πότε και πώς θα λειτουργούμε. Και προπαντός είναι αφορμή πρόσθετου σκανδαλισμού του λαού και κλονισμού της εμπιστοσύνης σου στην εκκλησιαστική ηγεσία. Γι' αυτό αυτοί οι λόγοι με έκαναν να παραστώ στο δικαστήριο και να, δηλαδή, από μια πλευρά ήταν η τιμή σε μένα να καταδικαστώ και από την άλλη ήταν η θλίψη και η στενοχώρια του λαού, γιατί θα έβλεπε τον Κέσσαρα να εισέρχεται στα ενδότερα της Εκκλησίας, στην ουσία, στον πυρήνα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, το να διακοπεί η Θεία Λειτουργία, να απαγορευτεί η Θεία Λειτουργία, λένε κάποιοι, ας πούμε, για λίγες μέρες ήταν απαγορεύτηκε η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία για εμάς τους χριστιανούς είναι η ουσία της Εκκλησίας. Κατάργηση της λειτουργίας σημαίνει κατάργηση της Εκκλησίας. Να πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Είναι σαν κάποιος να ισχυριστεί ότι, βρε παιδί μου, το ελληνικό σύνταγμα δεν πειράζει, ας καταργήσουμε για μία μέρα το πολίτευμα. Ή ας καταργήσουμε μία από τις μη αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, το άρθρο 2, ας πούμε, για το σεβασμό της, την προστασία της ανθρώπινης αξίας και του προσώπου. Ναι, αξιοπρέπει, ναι. Λοιπόν, δεν νοείται ούτε ένα λεπτό, ούτε να το λέμε καν για λίγο κατάργηση του πολιτεύματος. Κατάργηση του πολιτεύματος σημαίνει κατάργηση του συντάγματος, σημαίνει πραξικόπημα, σημαίνει διαλύθηκε το κράτος πλέον. Δεν είναι για λίγο το αυτό, αν σεβόμαστε το Σύνταγμα που έχει 40-50 χρόνια ζωής, πόσο μάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την ουσία, τον πυρήνα, το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής, τη Θεία Λειτουργία που έχει η ισχύ που λειτουργεί μέσα στους αιώνες 2.000 χρόνια. Είναι το βασικότατο στοιχείο της χριστιανικής ζωής, της ιεροσύνης. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Ο ίδιος ο Χριστός προσέταξε. Δεν μπορώ εγώ ούτε για μία μέρα να πω απαγορεύεται αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, πατέρα μου. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω ακόμα και θα παρακολουθήσω λίγο σύντομες απαντήσεις γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ναι. Είπατε στο ξεκίνημα και το σημείωσα, χαρακτηρίσατε καραγκιοζηλίκες τις μάσκες. Θεωρείτε ότι είναι βλασφημία η χρήση της μάσκας μέσα στον Ιερό Ναό? Είναι βλασφημία? Κοιτάξτε, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ναι. Λέει κάποιος αγιορείτης, ή ασεβής, ας με συγχωρήσετε με τη δεύτερη φάση, ή τη λέξη, ή βλαμμένοι φορούν μάσκα μέσα στο ναό. Το βλαμμένο σας το εκλάβουμε, ας το εκλάβουμε την έννοια του φοβισμένος, τρομαγμένος που έχει υποστεί, ναι, βλάβη ο εγκέφαλος ή ο φόβος, η, ναι, ψυχή του ανθρώπου. Ναι. Με αυτή την έννοια παρακαλώ. Ή ασεβείς, ή άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν χάσει, φοράνε πλέον μάσκα στο ναό. Άρα η μάσκα μέσα στο ναό είναι τελείως περιττή. Περιττή, άρα δεν ωφελεί, και βλάσιμη. Δεν ωφελεί καθόλου. Άρα και βλάσιμη. Κατά συνέπεια βέβαια. Έτσι. Και μία ακόμα, δύο ακόμα ερωτήσεις, όλο μου βγαίνουν ερωτήσεις. Για αυτούς οι οποίοι λένε ότι στο προφίλ των ανεμβολίαστων υπάρχει κατά κύριο λόγο η θρησκοληψία και ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική εξήγηση ή δεν υπάρχει κανένας θρησκευτικός, δεν συντρέχει κανένας θρησκευτικός λόγος να έχεις κόλλημα με το να μην θες να κάνεις το εμβόλιο. Τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, το εμβόλιο
όπως αποδείχθηκε η κατάσταση και εξελίχθηκε έτσι και επιστημονικά πλέον, δεν παρήχε την κάλυψη για την οποία δημιουργήθηκε. Το εμβόλιο είναι για να μας προστατεύσει από την, μας έλεγαν ότι θα μας προστατεύσει από την μετάδοση. Γι' αυτό και βρέθηκαν 7.000 άνθρωποι υγειονομικοί σε περίοδο κρίσεως που έχει ανάγκη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βρέθηκαν εκτός υπηρεσίας. Γιατί? Για να προστατεύσει την μετάδοση, για να μην μεταδίδει. Απεδείχθη όμως ότι αυτό δεν ήταν. Ναι. Το εμβόλιο είναι σε πειραματικό στάδιο, συνεπώς δεν υπάρχει, θα έπρεπε να ήταν σεβαστό αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να το έχουν. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πολύ αξιοσέβαστοι κληρικοί και πνευματικοί άνθρωποι στο Άγιο Όρος, να μην αναφέρω ονόματα, αλλά που τους σέβεται η εκκλησιαστική συνείδηση, τους χαρισματικούς, ήσαν αντίθετοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν, δεν μιλάνε, είναι πολύ ολιγόλογοι για άλλα θέματα κοινωνικά, δεν επεμβαίνουν στα της κοινωνική ζωή σε διάφορα ζητήματα. Mm-hmm. Στο θέμα αυτό μίλησαν πάρα πολύ έντονα. Ας προβληματιστούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κληρικοί και πιστοί, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο ολιγόλογοι για άλλα ζητήματα, σε πνευματικά και κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα που δεν παρεμβαίνουν στα της κοινωνίας, γιατί αναγκάστηκαν να μιλήσουν τόσο έντονα για το εμβόλιο. Αυτό εμένα με προβληματίζει, επειδή θέλω να σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία έτσι πνευματική κατάσταση πολύ καλύτερη και ανώτερη από μένα. Ναι. Αυτό με προβληματίζει. Για το ερώτημα το πνευματικό. Για το άλλο, από ιατρικής απόψεως απεδείχθη χρησιμότητα, για να μην πω συνέπειες τις οποίες υφίσταται ο λαός από το εμβόλιο. Έτσι, αυτό φαντάζομαι το ότι απεδείχθησαν κάποια πράγματα είναι με τον ίδιο τρόπο ότι είπατε και για τις μάσκες. Έτσι, δηλαδή είναι απόδειξη από την αρχή, δηλαδή δεν θα έπρεπε να φοράμε μάσκες στους ιερούς ναούς. Μα ποτέ η ζωή της Εκκλησίας 2.000 χρόνια είναι, δεν είναι χθες. Δεν έχει περάσει πάρα πολλές επιδημίες φοβερότερες, φωνικότερες και πολύ πιο δύσκολες. Άρα όταν επιβάλλεις... Δεν φόρεσαν μάσκα, ποτέ έκλεισαν οι εκκλησίες για να προστατευτεί ο κόσμος. Άρα ήταν εξ αρχής βλασφημία αυτό. Απλά... Εξ αρχής ήταν. Για όποιον ξέρει τη ζωή της εκκλησίας, πέρασαν επιδημίες. Πότε φόρεσαν μάσκα μέσα στο ναό. Απλά η εξέλιξη... Πότε έκλεισαν οι εκκλησίες. Η εξέλιξη είναι η απόδειξη. Τώρα πλέον είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα. Εκ των υστέρων είναι η απόδειξη. Αυτό πλέον, το οποίο η ζωή της εκκλησίας όμως εκ των υστέρων πάλι το έβλεπε, γιατί είχε εμπειρίες τέτοιες. Ναι. Δεν περίμενε αυτό να εξελιχθεί. Σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Όσοι σεβόμαστε και διαβάζουμε και ακούμε και προσέχουμε τη ζωή της εκκλησίας, το ξέραμε εκ των προτέρων. Δεν είναι σπουδαίο κάτι, δεν είμαστε προφήτες. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, και υπόσχομαι ότι είναι η τελευταία ερώτηση. Ακούμε τώρα την Διαρκή Ιερά Σύνοδο να ετοιμάζεται να κάνει μία ανακοίνωση, λέει, για να πιέσει να επιστρέψουν πίσω οι υγειονομικοί ανεμβολίες στις δουλειές τους. Δυστυχώς είχαμε μία αυτοκτονία για την οποία πληροφορηθήκαμε χθες, μία υγειονομικού σε αναστολή, η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, δεν έχει να κάνει όμως. Είναι λίγο κατόπιν εορτής. Είναι αυτό το μετάχρηστο προφήτες, αυτό που κάνει η Διαρκή Ιερά Σύνοδος. Δεν θα έπρεπε να είναι στο πλευρό των υγειονομικών από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς δεν ήταν. Δεν ήταν δυστυχώς. Ναι, καλά, δυστυχώς δεν ήταν. Δυστυχώς ο λαός μας αισθάνεται ως πρόβατα μη έχοντα επιμένα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι επιμένες, οι μικροί, οι ιερείς, οι εφημέροι, και να το καταλάβουν και η ηγεσία της Εκκλησίας μας, οι επίσκοποί μας. Έτσι αισθάνεται ο λαός. Και αυτό το τραγικό το οποίο συνέβη, κάποιοι έχουν ευθύνη. Κάποιοι που ήσαν η ηθική αυτουργή και κάποιοι ήσαν συνέπραξαν στην ηθική αυτουργία του εγκλήματος αυτού. Μάλιστα. Την Δευτέρα... Δεν ξέρω και δεν λέω αν πρέπει να κρεμάσουν πετραχίλια ή ομόφορα, αυτό εγώ δεν θα το πω. Αλλά πάντως κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό το κατάντημα. Το σίγουρο είναι θα μας κρίνει όλους ο Θεός. Το σίγουρο είναι αυτό. Το έλεος του Θεού ήθελε να μας κρίνει όλους. Αυτό. Τη Δευτέρα τι ώρα είναι το δικαστήριό σας? Πρωί, είμαστε νωρίς, δόξα σε Θεός, ευτυχώς είναι πέμπτος στην σειρά, γιατί υπήρχαν αναβολές λόγω παρέλευσης του ωραρίου. Και έτσι, στην Πάτρα, έτσι, στο μονομελές Πατρών. Πλημμυρίδικο Πάτρας, ναι.
Εύχομαι τα καλύτερα. Θα σας ενοχλήσουμε και ευχαριστώ την επόμενη πολύ. εβδομάδα, ευχαριστώ. για να μάθουμε, Να θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Πατέρα μου, την ευλογία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yes.